ο 19ος αιώνας είναι ο πιο πυκνός σε γεγονότα αιώνας στην παγκόσμια ιστορία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ γόνιμος αιώνας. Ιδεολογικά είναι ο αιώνας τον οποίο στείνονται στην ουσία οι πολιτικές ρυθμίσεις τις οποίες ζούμε σήμερα. Είναι παιδιά του 19ου αιώνα. Η Γερμανία στο 19ο αιώνα ζει, ό,τι ζει και ο υπόλοιπος κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρώπη, ένα μεγάλο κίνημα. Είναι το κίνημα του εθνισμού. Ο εθνισμός είναι ένα πολύ μεγάλο και γονιμότατο κίνημα και είναι η προσπάθεια δεκάδων, εκατοντάδων λαών οι οποίοι ζούσαν μέσα σε αυτοκρατορίες να δημιουργήσουν δικό τους εθνικό ανεξάρτητο κράτος. Την εποχή που συζητούμε δεν υπάρχει κάτι που λέγεται Γερμανία. Υπάρχουν περί τα 300 γερμανικά κράτη και κρατήδια. Το 1871 δημιουργείται το εθνικό κράτος που λέγεται Γερμανία. Ενωμένη η Γερμανία μοιάζει να μετατρέπεται σε νέα δύναμη του κόσμου. Θα αρχίσουν ιστορίες. Οι τσάροι της Ρωσίας το 19ο αιώνα παίρνουν την απόφαση να δημιουργηθεί μια γραμμή σιδηροδρομική που να ενώνει την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη με τον Ειρηνικό. Με την κίνησή τους αυτοί οι Ρώσοι στην ουσία λένε στην Κίνα ότι αμφισβητούμε την κυριαρχία σου στην Κορέα. Οπότε τώρα η Ρωσία παρουσιάζεται ως μεγάλος παίκτης στην περιοχή και θα δούμε βέβαια τι θα πάθει. Αλλά για όσους μιλήσαμε μέχρι τώρα, η Κίνα σε λίγο θα θεωρούσε ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στον εχθρό που τώρα θα αναφέρουμε και που είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία η βασική της θρησκεία είναι το σύντο, ο συντοϊσμός, δηλαδή η λατρεία της φύσης, αυτό είναι. Από εκεί και πέρα είναι και κονφουκιανιστές και βουδιστές, όπως τα είπαμε και σε άλλο μάθημα, και έχουν αυτοκράτορα. Η Ιαπωνία είναι, λατρεύει τον αυτοκράτορα της. Λατρεύει, με λάμδα κεφαλαίο, μέχρι σήμερα. Ο αυτοκράτορας για τους Ιάπωνες είναι άτομο για το οποίο ποτέ δεν αναρωτιέσαι, ποτέ δεν κάνεις κριτική, ποτέ δεν επιτίθεσαι. Υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός σε αυτό το άτομο. Χιλιάδες χρόνια τώρα. Γιατί εκπροσωπεί την Ιαπωνία και την Ιαπωνία ποτέ κανείς δεν την βλάπτει, ποτέ κανείς δεν αναρωτιέται για αυτήν, δεν την υπονομεύει, δεν την αδυνατίζει, δεν την προσβάλλει. Άρα δεν προσβάλλεις με ποτέ, με κανένα τρόπο τον αυτοκράτορα, γιατί προσβάλλοντας τον αυτοκράτορα προσβάλλεις την Ιαπωνία. Βέβαια, στην περίπτωση των, μέχρι σήμερα, κι ας είναι άνθρωπος, στην περίπτωση της Ιαπωνίας, ο αυτοκράτορας δεν έχει κεντρικό πολιτικό ρόλο. Είναι συμβολική η αρχή του. Έχει μεγάλο ρόλο ψυχολογικό, συμβολικό κτλ. Αλλά την διοίκηση της Ιαπωνίας, στην ουσία, στα χέρια τους τις είχαν μεγάλες οικογένειες, κατά καιρούς. Πρέπει να σας πω κάτι έτσι. Ο καλός Θεός με ενέπνευσε. Πήγαινα να δω το παιδί μου στην Αυστραλία κάποια εποχή. Είχε αρχίσει η δικιά μας κρίση. Και τα δημοσιεύματα για την Ελλάδα ήταν φρικαλέα παγκοσμίως. Και ξέρετε, στην Ιαπωνία υπάρχει μεγάλος θαυμασμός για την Ελλάδα και πολύ φιλελληνικό κλίμα, γιατί θεωρούν ότι είμαστε η χώρα των φιλοσόφων και των ευγενών και των εξευγενισμένων και των πολιτισμένων κτλ. Και
όταν αρχίσαν να βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, δεν πληρώνουν τους φόρους τους, δεν εργάζονται, ότι είναι, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι από ό,τι χρειάζονται κτλ. Στην Ιαπωνία αυτό τους έκανε δεινή εντύπωση. Δηλαδή το να μαθαίνουν ότι κάποιος είναι τεμπέλης, στην Ιαπωνία είναι ό,τι βαρύτερο. Το λέω αυτό διότι αυτό ήταν το κλίμα και είμαι στο αεροπλάνο. Και δίπλα μου είναι ένας Ιαπωνέζος. Εγώ πηγαίνω εδώ το παιδί μου στην Αυστραλία και δίπλα μου είναι ένας κύριος Ιαπωνέζος. 20 ώρες ταξίδι, κάτι δεν θα πούμε. Με αυτό το κύριο δεν ήξερα τι είναι, πιάσαμε. Οπότε ήταν έτσι κάπως, ενώ είναι ευγενής λαός, μου κάνει μια επίθεση έτσι κάπως προσβλητική, ότι η χώρα σας, ακούω πολύ αρνητικά πράγματα κτλ. Το απάντησα ψύχρεμα, δεν κάλυψα άλλα, αλλά είπα ότι υπάρχουν και πολύ έτοιμοι και πολύ εργατικοί άνθρωποι. Πράγματι υπάρχουν και τεμπέληδες, αλλά και πολύ εργατικοί άνθρωποι, όπως σε κάθε κοινωνία κτλ. Μάλιστα. Και μου λέει, και βέβαια διοικείστε από λίγες οικογένειες. Μου γύρισε το, λέω, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε δημοκρατία. Κάποιες οικογένειες πράγματι είναι, αλλά μέσα από το δημοκρατικό σύστημα, αλλά εσείς δεν είσαστε η χώρα των οικογενειών. Και εκείνη την ώρα θυμήθηκα όλες τις οικογένειες. Μιναμότο, το Σούσο. Άρχισαν να λέει η Τάιρα, η Μιναμότο, το Χουγκάουα. Τι πια. Και αυτές ήταν οι μεγάλες οικογένειες που κατά καιρούς πέραν την κεντρική εξουσία και ο αυτοκράτορας στην ουσία ήταν παράρτημα αυτής της πολιτικής εξουσίας. Τώρα, η Ιαπωνία είχε ζήσει πολύ σκληρά στον εσωτερικό της κόσμου, διότι υπήρχαν πράγματι ορισμένες εκατοντάδες, δηλαδή 200 με 300 μεγάλες οικογένειες, οι οποίες και είχαν γέες, σαν φεουδάρχες θα έλεγε κανείς, είχαν γέες. Αυτοί λέγονταν ντάιμιο στα Ιαπωνέζικα, δεν είναι ανάγκη να το απομνημονεύσετε, ντάιμιο, ο τόνος το παραπληρώνει. Οι ντάιμιο, οι οποίοι και είχαν γέες, στις γέες τους αυτές είχαν κάποια κατοικία, με οχυρή κατοικία, γιατί με τον διπλανό ντάιμιο το πιθανότερο είναι να βρίσκονται σε πόλεμο. Έτσι, ο κάθε νταϊμιο έχει δικό του στρατό ενόπλων, τους οποίους και μισθώνει. Των πραγμάτων δηλαδή, η ζωή στην Ιαπωνία ήταν ζωή με συγκρούσεων. Κάθε τόσο ένας νταϊμιο συγκρούνταν με τον άλλον, με τον άλλον, με τον άλλον. Και εξ αυτού είχε δημιουργηθεί στην Ιαπωνία ιστορικά ένα σώμα επαγγελματιών στρατιωτών, οι οποίοι εκπαιδεύονταν στα του πολέμου και παρήχαν υπηρεσίες σε εκείνους οι οποίοι έρχονταν να μισθώσουν, ας πούμε, αυτές τις υπηρεσίες, που ονομάζονται σαμουράι. Οι σαμουράι είναι ό,τι πιο σπουδαίο έχει η Ιαπωνέζικη ζωή μετά τους αυτοκράτορες και την Ιαπωνία, διότι παρότι ήταν ένα σώμα στρατιωτικό πολεμιστών, αυτό ήταν οι σαμουράι, και ήταν επιμισθώσει στρατιωτικοί, στηρίζονταν όλη τους η ύπαρξη σε μία σειρά πάρα πολύ απόλυτων ηθικών αξιών που είναι καταγεγραμμένες πλέον τα τελευταία 500 χρόνια, αλλά προφορικά είχα ξεκινήσει σε ένα περίφημο κείμενο της αυτή είναι η Ιαπωνέζικη ψυχή, που ονομάζεται Bushido. Bushido. Το Bushido είναι ο ηθικός κώδικας των σαμουράι. Στην ουσία είναι ο ηθικός κώδικας κάθε άντρα.
στην ουσία είναι ο ηθικός κώδικας κάθε Ιάπωνα. Στον ηθικό αυτό κώδικα, που είναι πολύ βαθιά μέσα στη ιαπωνέζικη ζωή, το κυριότερο πράγμα που έχει κανείς είναι η αξιοπρέπειά του. Όλα τα άλλα είναι τελείως αδιάφορα. Αν βλάψεις την αξιοπρέπεια ενός Ιάπωνα, τον έχεις σκοτώσει. Κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Το πάθος τους για την αξιοπρέπεια τους κάνει να μην εκδηλώνονται. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αυτός ο λαός δεν κλαίει, δεν θρύνει, δεν γελάει, είναι πάρα πολύ ζυγισμένα αυτά τα αισθήματα, διότι με τον τρόπο αυτό, ιδιαίτερα με το θρύνο ας πούμε, και βέβαια στην Ιαπωνία πάρα πολύ δύσκολα κάποιος θα κατηγορήσει τον άλλο. Είναι ο κάθε Ιάπωνας, για να πει στη διπλανή κυρα Μαρία που τεινάζει το χαλί, θέλω να πω σε καθημερινή βάση, σε ξέρω εγώ εσένα, δεν σέβεσαι τίποτα, θα το σκεφτεί 100 φορές πριν το πει. Και το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή τους συνολικά και στην πολιτική ζωή. Στην χώρα αυτή δεν θα το σκεφτούν 100 φορές πριν το πούνε, οτιδήποτε. Και τούτο διότι το να προσβάλλεις τον άλλον είναι θανατηφόρο. Δεν είναι απλώς ένα ζήτημα, διότι εάν ένας Ιάπωνας θεωρηθεί ότι προσευλήθη, αυτό που θα κάνει είναι να αυτοκτονήσει. Στην Ιαπωνία και στην Κορέα οι αυτοκτονίες είναι αναμενόμενες. Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα για αυτό. Μα Χριστιανέ μου, άμα δεν ξέρεις την Ιαπωνία και την Κορέα, δεν μετράει σαν τους άλλους η αυτοκτονία εκεί πέρα. Είναι κατάσταση η αυτοκτονία. Είναι, σου επιβάλλεται να αυτοκτονήσεις άμα ταπεινωθείς. Δεν επιτίθεσαι όταν ο άλλος σε προσβάλλει. Αυτοκτονείς. Και μάλιστα η αυτοκτονία είναι δεδομένη, υπάρχει πλήρης οδηγία πώς την κάνεις και το κάνεις χαρακίρι. Είναι μια διαδικασία όπου πας, αφού αποφασίσεις ότι θα αυτοκτονήσεις, πας στον έμπορα, αγοράζεις το μαχαίρι για το χαρακίρι, γιατί είναι ειδικό το μαχαίρι να μπαίνει καλά και να κάνει σωστή δουλειά. Δεύτερον, το χαλάκι για το χαρακίρι, γιατί υπάρχει ειδικό χαλάκι πάνω στο οποίο κάθεσαι. Κάποιο τάση που μαζεύεις για το χαρακίρι, και δίπλα σου την ώρα που θα κάνεις το χαρακίρι είναι ένας αγαπητός σου φίλος, έμπιστος, ο οποίος κρατάει το σπαθί του σαμουράι. Το σπαθί των σαμουράι είναι το πιο κοφτερό σπαθί στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο οποίος φίλος σου κατά τη διάρκεια της αυτοκτονίας σου παρατηρεί πόσο αντέχεις στον πόνο, και άμα δει ότι υπάρχει περίπτωση να αυτοεξευτελιστείς εκφραζόμενος σε σχέση με τους φρικτούς πόνους τους οποίους διανύεις προφανώς, σου κόβει το κεφάλι και σε σώζει ας πούμε και από αυτή την ταπείνωση. Το δε χαρακίρι χώνεις το μαχαίρι στην διαδρομή του συστήματος, του πεπτικού συστήματος, και στην ουσία σκίζεις όλη τη διαδρομή αυτή, και καθώς προχωράς, ως φαίνεται, είναι τρομερή η πόνη και ασύλληπτος αυτό, και τελικά πεθαίνεις. Μάλιστα, γιατί σας το λέω αυτά, διότι το χαρακίρι στην Ιαπωνία δεν έκανε έκπληξη. Τώρα αυτοκτονούνε πιο... Ναι, τέλος πάντων, με ένα... Κάποιοι κάνουν που και που χαρακίρι έτσι για να δείξουν την... Πώς? Άντρες, ναι, άντρες. Προσέξτε να δείτε όμως τώρα, γιατί σας το λέω αυτό. Διότι αυτός που σε κατηγόρησε και σου έβλεψε την τιμή και την υπόλοιψη, μαθαίνει ότι εσύ αυτοκτόνησες. Με την αυτοκτονία σου, εσύ έχεις καθαρίσει το όνομά σου.
Και προσέξτε να δείτε, αυτός ο οποίος σε κατηγόρησε, μπορεί να σε κατηγόρησε δικαίως, μπορεί να σε κατηγόρησε αδίκως. Αν αποδειχθεί ότι σε κατηγόρησε αδίκως, όλη η κοινωνία θα γυρίσει και θα περιμένει. Πότε θα πάει στο μπακάλι να πάρει το μαχαίρι του χαρακτήρα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτή την κοινωνία, να συνεχίσει να υπάρξει έχοντας προκαλέσει το θάνατο ενός ετοίμου ανθρώπου λόγω της ευκολίας με την οποία κατηγόρησε ή είπε αυτό που είπε. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, στην Ιαπωνία έχουμε μία βάση ειδική. Είναι ένας λαός οι Ιάπωνες. Μια ειδική περίπτωση λαού. Οι Ιάπωνες, λοιπόν, τα λέγαμε αυτά λόγω των σαμουράι και του μπουσίντο. Στο μπουσίντο όλα αυτά είναι γραμμένα με λεπτομέρειες πώς υπερασπίζεται κανείς την τιμή του. Και οι σαμουράι, λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι πολεμούν για τους νταΐμιο. Τώρα, ιστορικά οι νταΐμιο κατά καιρούς βρέθηκαν σε μεγάλους κύκλους πολέμων μεταξύ τους. Γενικά είχαν πολέμους ο ένας με τον άλλο, αλλά κατά καιρούς βρεθήκανε σε συνολικό κύκλο εμφυλίων πολέμων. Ένας τέτοιος κύκλος είναι του 13ου-14ου αιώνα μετά Χριστόν. Και από αυτό το κύκλο συνέβη το εξής. Στον μεγάλο αυτό, έχετε δει ποτέ έργα του Ακίρο Κουροσάβα? Ο Ακίρο Κουροσάβα τα περισσότερα έργα του τα τοποθετεί σε αυτή την περίοδο των εμφυλίων πολέμων. Αν έχετε δει το Ραν ή το Ρασομόν και τα λοιπά. Και συνέβη το εξής. Μέσα σε αυτό τον τεράστιο κύκλο εμφυλίων, το αποτέλεσμα ήταν κάποιοι ταΐμιο να αποδυναμωθούν και κάποιοι ταΐμιο να ισχυροποιηθούν. Άρα μειώθηκε ο αριθμός των νταΐμιο και αυξήθηκε ο αριθμός εκείνων των νταΐμιο που στην ουσία έλεγχαν μεγαλύτερες περιφέρειες, αφού είχαν υποτάξει άλλους νταΐμιο. Και αυτοί οι νέοι νταΐμιο, οι ισχυρότεροι, θα το ξέρετε λόγω του, πώς το λένε αυτό, τον ηθοποιό του Hollywood, του Tom Cruise, ονομάζονται Shōgun. Shōgun, δηλαδή τι είναι ο Shōgun? Είναι ένας περιφερειακός πια ισχυρός νταΐμιο που έχει υπό την εξουσία του άλλους νταΐμιο και επομένως μειώνεται ο αριθμός των πολλών επιπλέον δυνάμεων και αυτοί οι Shōgun ελέγχουν ξανά τις περιφέρειες. Τώρα, αυτοί οι Shōgun θα βρεθούν σε έναν δικό τους γύρο εμφυλίων πολέμων που θα λήξουν το 1600, άλλος γύρος εμφυλίων πολέμων, θεριών τώρα, συγκρούστηκαν οι Shōgun μεταξύ τους στο 16ο αιώνα. Και στα 1600, το 1600 δηλαδή μπαίνουμε στο 17ο αιώνα, αυτό που θα συμβεί στην Ιαπωνία μετά το δεύτερο γύρο των εμφυλίων πολέμων τώρα μεταξύ Shōgun, είναι ότι μία οικογένεια Shōgun θα γίνει τόσο δυνατή που θα υποτάξει όλες τις άλλες οικογένειες Shōgun και τα σκυλιά δεμένα.
Και αυτή η οικογένεια είναι η περίφημη οικογένεια Tokugawa. Tokugawa ή Tokugawa. Το Tokugawa η γιαγιά σου. Αυτή λοιπόν η οικογένεια Tokugawa στην ουσία μετά το 1600 διοικεί την Ιαπωνία. Αυτή είναι Archisongun. Archisongun. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον το σύστημα, θυμάστε όταν μιλάγαμε στη Δυτική Ευρώπη για το σύστημα της φεουδαρχίας που είχε επάλληλες υποταγές, η μόνη χώρα στην οποία μπορούμε να δούμε κάτι παρόμοιο με το δυτικό σύστημα φεουδαρχίας είναι η Ιαπωνία. Διότι στην Ιαπωνία υπάρχει επαλληλία, έτσι όπως ήρθε το πράγμα, υπάρχει επαλληλία υποτέλειας. Ο Αρχισογκούν, η Σογκούν και η Νταΐμιο, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους στρατούς που είναι, όπως ήταν οι υπότες στη Δύση, είναι οι σαμουράι στην Ιαπωνία. Έτσι λοιπόν στα 1600 η Ιαπωνία πια διοικείται από μια οικογένεια, την οικογένεια Tokugawa. Στην ουσία η Ιαπωνία μπαίνει σε περίοδο πια ειρήνης, θα έλεγε κανείς, διότι η Tokugawa είναι πολύ δυνατή και όποτε κάποιος σογκούν πάει να κάνει μια ιστορία κάπου, πάνε, το ρημάζουν και τελειώνει αυτό το πράγμα. Έτσι η Ιαπωνία έρχεται στα ίσα της, κατά κάποιο τρόπο. Μεταξύ του 1600 και του 1850 η Ιαπωνία ζει αυτή την περίοδο, την περίοδο των Tokugawa. Λίγη η περίοδος των Tokugawa το 1868. Δηλαδή οι Tokugawa διοίκησαν την Ιαπωνία για σχεδόν 300 χρόνια, 260 τόσα χρόνια. Και η περίοδος των Tokugawa για την Ιαπωνία είναι πολύ σπουδαία περίοδος. Πρώτα-πρώτα έρχεται η ειρήνη επιτέλους. Με το που έρχεται η ειρήνη αμέσως βελτιώνονται όλοι οι δείκτες της οικονομίας, η γεωργία κτλ. Οι Tokugawa δίνουν μεγάλη έμφαση στη δημιουργία δρόμων, περιφερειακών δρόμων, ώστε να μπορούν τα εμπορεύματα να κινούνται και τα τρόφιμα να βοηθούν τα λιμάνια κτλ. Και η Ιαπωνία παραμένει μια παράξενη χώρα εκεί πέρα, στον κόσμο της. Στην περίοδο αυτή, στην Ιαπωνία θα ανθίσουν τέχνες. Αυτό που θα κάνει αργότερα την ιαπωνική τέχνη, θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν θαυμαστές του ιαπωνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Και για το γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει μια πολύ μεγάλη λεπτότητα στην αισθητική της. Η Κίνα δίπλα, που έχει τεράστιο πολιτισμό και πάρα πολλοί σπουδαίους τεχνίτες, είναι βαριά. Να τα χρυσά, να υδράκι, να το... Η Ιαπωνία είναι λεπτή, λεπτή, ελάχιστες γραμμές. Είναι πολύ ζεν οι Ιάπωνες. Δηλαδή το έχουν πραγματικά σε αυτό και σε ό,τι κάνουν είναι αυτό που λέμε αφαιρετική και η ποίησή τους που έχει γίνει ξακουστή, τα χάικου αν γνωρίζετε, την εποχή αυτή στην Ιαπωνία γράφονται συλλογές με 50.000 ποίηματα. Είναι εποχή τεράστιας παραγωγής ποίηματων, τα δικά τους ποίηματα που είναι πολύ μικρά και πολύ περιεκτικά. Στην Ιαπωνία ο ψυχολογικός, ο συναισθηματικός έλεγχος, η αυτοπιθαρχία δηλαδή, είναι τόσο επιστήμη. Από την ώρα που γεννιέται το μωρό, μαθαίνει να αυτοελέγχεται. Γι' αυτό και η ποίησή τους είναι χαϊκού. Ξέρω εγώ, τρεις γραμμές, που μέσα σε αυτές πρέπει να τα πεις ό,τι έχεις να πεις και μάλιστα
Είναι και συγκεκριμένες συλλαβές. Η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, τόσες συλλαβές, η δεύτερη, τόσες, τρίτη. Ούτε καν τις συλλαβές δεν σου αφήνουν ελεύθερο. Και μέσα σε αυτό το κορσέ, εσύ πρέπει να γράψεις ποίηση. Και γράψαν ωραιότατη ποίηση. Επίσης στη ζωγραφική, πολύ υπέροχη ζωγραφική, κάτι καταπληκτικό που παρουσιάζεται στην ιαπωνική κοινωνία το 17ο αιώνα, αυτό τον αιώνα του Τοκουγκάουα, είναι ότι έχουμε την εντυπωσιακότερη λογοτεχνική γυναικεία παραγωγή στον κόσμο. Δεκάδες γυναικών της υψηλής τάξης γράφουν λογοτεχνία πεζά, διηγήματα, μυθιστορήματα, είναι παγκόσμια πρωτοπορία και πάρα πολύ δυναμικά στην περίοδο αυτή. Επίσης στην Ιαπωνία αναπτύσσεται το θέατρο καμπούκι, το θέατρο νο, που είναι θέατρα δικιά τους, έτσι, τέλος πάντων, σύλληψης. Έχουν σχέση με το κινέζικο θέατρο, γιατί από εκεί έχουν πάρει. Αλλά αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία, στην ιστορία της, είναι ότι πράγματι από την Κίνα έπαιρνε τα περισσότερα. Αλλά καθώς μπαίναν στην Ιαπωνία, τελικά γινόταν κάτι ιαπωνέζικο, κάτι διαφορετικό. Επίσης, ανοίγαγαν σε επιστήμη τους κήπους, την κυπουρική, τα μπονζάι και όλα αυτά. Οι ιαπωνέζικοι κήποι, από κάποιους θεωρούνται οι ωραιότεροι του κόσμου. Η ανθοδετική και μπάνα, ας πούμε, Ιαπωνία γενικώς, ένας ειδικός πολιτισμός. Και βέβαια εκείνο το οποίο θα καταπλήξει τους δυτικούς όταν θα γνωρίσουν την Ιαπωνία είναι η αρχιτεκτονική της. Γιατί στην ιαπωνέζικη, η ιαπωνέζικη κατοικία είναι απλή, λιτή, χωρίς τζάντζαλα μάντζαλα μέσα. Οι Ιάπωνες είναι ζεν. Δεν μπορούν να βλέπουν διακοσμητικά αντικείμενα. Εκείνο που σου χρειάζεται είναι η φύση, να παίρνει από το παράθυρο, φτάνει. Δεν χρειάζονται άλλα αντικείμενα. Το κρεβάτι μαζεύεται, ξεδιπλώνεται τη νύχτα. Γενικά ένας άδειος χώρος. Και οι χώροι είναι ενιαίοι που μεταμορφώνονται σε υποχώρους με τη μετακίνηση τυμπάνων, ας πούμε, τα οποία και είναι καμωμένα από ριζόχαρτο και άμα θέλεις αυτό το κομμάτι να γίνει, κρεβατοκάμερα, τραβάς τα δύο αυτά παραπετάσματα και αυτό έγινε, και γίνεται σαλόνι, μετά τραβάς αυτό και γίνεται τραπεζαρία. Αυτή η απλότητα βρίσκεται στη βάση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική, αυτό το τετραγωνισμένο, απλό και τα λοιπά, σχετίζεται άμεσα με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία ζει την εξέλιξή της μέσα στην χώρα της. Δεν ασχολείται με τις άλλες χώρες. Βέβαια οι άλλες χώρες έχουν έρθει τσούπου τσούπου. Δηλαδή ποιοι έχουν έρθει? Οι Πορτογάλοι στο 16ο αιώνα, αφού έφτασαν και στο Μακάο που είπαμε στην Κίνα,
το επόμενο στόχος τους ήταν η Ιαπωνία. Φτάσανε στην περιοχή του Ναγκασάκι και εκεί ζήτησαν μία βάση εμπορίου. Οι Ιάπωνες τους δώσανε ένα σημείο στο λιμάνι έξω, σε ένα νησάκι έξω από το Ναγκασάκι, και εκεί έκαναν οι Πορτογάλοι μια πρώτη εμπορική βάση. Στη συνέχεια ήρθαν και οι Ολλανδοί. Στους Ιάπωνες τέριασαν οι Ολλανδοί πολύ πιο πολύ, γιατί είναι προτεστάντες, είναι πειθαρχημένοι, ενώ οι Πορτογάλοι βλέπουν οι Ιαπωνέζοι ανθρώπους σχήμα, δεν μπορούν τέτοια πράγματα. Όλα είναι οργανωμένα και πειθαρχημένα και στοχευμένα μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν και οι Ολλανδοί, μετά παρουσιάστηκαν και κάποιοι άλλοι, αλλά γενικά οι Ιάπωνες εξ αρχής δεν αφήσανε στους δυτικούς πολλά. Δηλαδή, το μήνυμα που πήραν οι δυτικοί ήταν ότι τόσο παραπάνω δεν γίνεται. Ήρθαν και οι Ιεραπόστολοι δυτικοί για να μεταλαμπαδεύσουν τη σωστή θρησκεία στους Ιάπωνες. Έφτασαν οι Ιησουίτες, έφτασαν. Οι Ιάπωνες στην αρχή αφήσανε τους Ιεραποστόλους να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όταν ενοχλήθηκαν κόψαν γενικά κεφάλια και τέλειωσε το πράγμα. Γενικά, οι Δυτικοευρωπαίοι στην Ιαπωνία δεν είχαν τύχη. Εκεί πέρα, ελάχιστα πράγματα εξ αρχής και όξο δηλαδή. Γενικά, οι Ιάπωνες στον κόσμο τους, στην κοσμάρα τους οι Ιάπωνες. Μάλιστα. Και ενώ είναι στο δικό τους, στη δικιά τους κύκλο, το 1853, απέναντι καίγεται το Πεδλικούδι, το 1853 η Κίνα έχει κάνει ήδη έναν πόλεμο του οποίου και έχει ιτηθεί, σας λέω, το 1853, και ετοιμάζεται για δεύτερο πόλεμο του οποίου. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στη διπλανή Κίνα, αλλά η Ιαπωνία το δικό της καταστάσεις, και μπαίνουν. Το 1853 παρουσιάζεται στην Ιαπωνία ένα άγημα αμερικανικού στόλου. Είναι απεσταλμένοι της αμερικανικής κυβερνήσεως, οι οποίοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους Τοκουγκάουα για να υπογράψουν εμπορικές συμφωνίες και διπλωματικές συμφωνίες με την Ιαπωνία. Ο επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας λέγεται Πέρι, ήταν ο ναύαρχος Πέρι. Αυτοί οι Αμερικανικοί, πρέπει να σας πω σε παρένθεση πριν πούμε τις εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1850 που συζητάμε τώρα είναι μια λατρεμένη χώρα, δηλαδή σε όλο τον κόσμο θεωρείται το πρότυπο της καλοδιοικούμενης χώρας, της φωτισμένης, της δροσερής. Η επανάστασή της είναι κοντινή. Δεν έχει πολύ καιρό που έχει επαναστατήσει εναντίον των Άγγλων. Το λέω αυτό διότι δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του 1850 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του 20ου αιώνα με την ως υπερδύναμη. Είναι μια χώρα που κανείς δεν την μετράει με φόβο ή αρνητικά. Βέβαια είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά ακόμη δεν έχει δείξει δείγματα καμιάς έπαρσης, καμιάς υπερβάλλω, γιατί έχει κάνει ένα πόλεμο με το Μεξικό και έχει πάρει το μισό Μεξικό. Κλείνει η παρένθεση. Το 1850. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται λοιπόν μια καλή, ευχάριστη χώρα, λέω, άλλο να μπει η Αγγλία, θέλω να σας πω, μέσα.
Ο Λαύρος Πέρι είναι πολύ διακριτικός, είναι ευγενής, προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τους ηθήνοντες, τους Ιάπωνες ηθήνοντες. Συζητούν για διάφορα ζητήματα, ή το Κουγκάουα μένουν λίγο έκπληκτοι, τι θέλετε ακριβώς κτλ. Ο στόχος των Αμερικανών είναι να γνωρίσουν την Ιαπωνία και βαθύτερα, όχι μόνο να... Δεν επήγεται δηλαδή αυτή η αντιπροσωπεία. Θέλει να έχει βαθιές επαφές, να καταλάβει την Ιαπωνία και μετά να υπογραφεί αυτό που θα υπογραφεί. Τότε είναι που οι Αμερικανοί άντρες λάτρεψαν τις Ιαπωνέζες. Αν έχετε δει τη Madame Butterfly, την όπερα, σχετίζεται ακριβώς με αυτό. Με την παραμονή των Αμερικανών στην Ιαπωνία και τις πρώτες εντυπώσεις που πήραν από μια χώρα τελείως εξωτική. Δηλαδή, τους φάνηκε ότι ήρθανε σε άλλο πλανήτη. Τι χώρα είναι αυτή, και λατρέψαν τις γυναίκες αυτής της χώρας, οι οποίες ήταν ευγενείς με έναν ειδικό τρόπο, οι γέλιες και τα λοιπά. Ο καθένας γύριζε πίσω με μια Ιαπωνέζα από δάφτους και ας είχε στο σπίτι του άλλη πριν. Και έκτοτε υπάρχει μαγεία. Οι Αμερικανοί, στους Αμερικανούς άντρες υπάρχει μέχρι σήμερα μια μαγεία για τις Ιαπωνέζες γυναίκες. Μάλιστα, πώς μπήκαμε στα ελτοπίπερα, μπήκαμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν ο Ναύαρχος Πέρι δεν επήγεται, προσπαθεί να καταλάβει και τα λοιπά, και οι Ιάπωνες να ψυχολογήσουν, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Και τελικά, μετά από χρόνια, υπογράφεται μία εμπορική συμφωνία. Το 1858 ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες. Μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία αυτή δεν είναι μόνο εμπορική, όπως σας είπα, είναι και διπλωματική, έτσι. Είναι πολυπρόσωπη, ας πούμε, επαφών των δύο αυτών χωρών, που, ξέρετε, είναι στερεοφωνικά στις δύο άκρες του Ειρηνικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εδώ και η Ιαπωνία είναι εκεί. Καταλάβατε τώρα. Κάντε το γύρο. Είναι στις τα δύο άκρα του Ειρηνικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στόχο να γίνουν δύναμη του Ειρηνικού και γι' αυτό ήθελαν να έχουν αυτές τις επαφές με τους Ιάπωνες. Υπογράφουν λοιπόν οι Τοκουγκάουα αυτή την συμφωνία, η οποία όταν γίνεται γνωστή στην Ιαπωνία, δηλαδή διαβάζουν οι Ιάπωνες, μένουν ξεροί. Η συμφωνία αυτή έχει μείνει στην ιστορία με τον όρο που τους την έδωσαν οι ίδιοι οι Ιάπωνες, που ονομάζεται ανισομερής συμφωνία. Οι Ιάπωνες δηλαδή θεώρησαν ότι αυτή η συμφωνία είναι περισσότερο υπέρ των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και λιγότερο υπέρ των συμφερόντων της Ιαπωνίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, αλλά οι Ιάπωνες με την πατρίδα τους έχουν τρέλα και η υπεράσπιση της είναι απαραβίαστο, δεν συζητιέται αυτό το πράγμα, είναι αυτονόητη. Οπότε όταν θεωρήθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο βλάπτεται η Ιαπωνία, μέσα στη χώρα αυτή έπεσε βόμβα, κυριολεκτικά βόμβα. Και αυτό θα γίνει η αρχή μεγάλων εξελίξεων στη χώρα αυτή.
στη δεκαετία του 1850. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο κυριαρχεί μέσα στη γιαπωνέζικη ζωή είναι αλίμονό μας. Ήρθαν αυτοί οι δυτικοί και αρχίζει το πανηγύρι. Με αυτή τη συμφωνία στην ουσία θα μπουν βαθύτερα σε μας και θα μας ελέγξουν. Ό,τι έκαναν στην Ινδία, ό,τι έκαναν στην Κίνα. Και κοιτάξτε το χάρτη, λένε οι Ιάπωνες, κοιτάξτε τι είναι η Ινδία, κοιτάξτε τι είναι η Κίνα, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα από εμάς. Αρχίζει κακό μεγάλο. Αυτό είναι συμφωνία στην Ιαπωνία. Ταραχή. Γενική ταραχή. Πρώτον, αρχίζει να υπάρχει μεγάλη έντονη αντίδραση εναντίον των Τοκουγκάουα. Γιατί οι Τοκουγκάουα υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Οι Τοκουγκάουα εξηγούν ότι είναι προς καλόν της Ιαπωνίας. Αλλά οι Ιάπωνες έχουν μπει σε άλλο επίπεδο. Τελικά θα ανατρέψουν τους Τοκουγκάουα. Δηλαδή ένα από τα άμεσα συμπτώματα αυτής της επιπτώσης, αυτής της εξελίξης θα είναι η ανατροπή των Τοκουγκάουα το 1868. 10 χρόνια θα πάρει να ανατραπεί. Και η κοινωνία της Ιαπωνίας χωρίζεται στα δύο. Στα 102 βέβαια, γιατί μέσα στην κοινωνία υπάρχουν πολλές απόψεις, αλλά στην ουσία διαιρέθηκε αυτή η κοινωνία σε δύο. Σε αυτούς που λέγανε ότι δεν έχουμε κανένα φόβο από αυτούς τους δυτικούς, σιγά τα αυγά, σιγά τα μόμολα. Εμείς είμαστε οι Ιάπωνες. Κανένας δεν είναι σαν και εμάς. Κανένας δεν είναι σαν και εμάς. Στην αφοσίωσή μας στην πατρίδα, στο πόλεμο που θα κάνουμε, οποιοδήποτε θα έρθει να δει να μας, τις αξίες μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μας. Αρκεί να τηρούμε τις αξίες μας και τις παραδόσεις μας. Άμα τηρούμε τις αξίες μας, είμαστε άτρωτοι. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι, θα λέγαμε σήμερα, η παραδοσιακή. Κατά κάποιο τρόπο. Και η άλλη ομάδα που λέει, τι λες ρε Καραμήτρο, αυτοί οι τύποι θα μας κάνουν σκόνη, θα διαλύσουν τη χώρα όπως διέλυσαν την Κίνα. Και ας το δούμε στα μάτια αυτό το γεγονός, να είμαστε ρεαλιστές, γιατί αν δεν το δούμε έτσι, οδηγούμε τη χώρα στο χαμό. Λοιπόν, ήμασταν σε ένα κρίσιμο σημείο της ιαπωνικής ιστορίας, αλλά όπως θα δούμε και της παγκόσμιας ιστορίας. Το εννοώ αυτό. Διότι αυτό που θα συμβεί στην Ιαπωνία στις δεκαετίες του 1860, 70, 80 και 90, 30 χρόνια τους πήρε τους Ιάπωνες για να κάνουν κάτι το οποίο είναι μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει ξαναγίνει. Μια φορά έγινε και έσπασε το καλούπι. Το έκανε αυτή η χώρα, μόνη της, στον κόσμο. Και σχετίζεται με το ερώτημα που είπαμε τελειώνοντας το μάθημά μας, το οποίο και κατατυράνισε την ιαπωνική κοινωνία. Τι κάνουμε? Όλοι οι Ιάπωνες είναι βέβαιοι στο 1860 ότι θα είναι το επόμενο θύμα των υπερδύναμων αυτών δυτικών Ευρωπαίων. Και στη απάντηση είναι δύο. Οι απαντήσεις στην ουσία ήταν πολλές, αλλά δύο μεγάλες ροές. Η μία ήταν δεν έχουμε φόβο από κανένα, αρκεί να είμαστε οι Ιάπωνες. Και η άλλη που λέει δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και η δεύτερη πλευρά, οι οποίοι ονομάστηκαν εξυγχρονιστές και έτσι έχουν μείνει στην ιστορία, οι εξυγχρονιστές πίστευαν το εξής. Και όπως θα καταλάβετε, αυτοί και υπερίσχυσαν. Η άποψή τους υπερίσχυσε. Η δεύτερη άποψη, των εξυγχρονιστών.
λένε αυτοί. Όπως σας είπα λίγο πριν, ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα που λέτε. Εδώ πέρα μιλάμε για υπερδυνάμεις άλλου μεγέθους και άλλου τύπου από αυτές που ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν είναι ούτε Κίνα, δεν είναι ούτε Κορέα, δεν είναι ούτε Ινδία. Αυτή είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικοί πολιτισμοί, σύγχρονοι, σε άλλη κατεύθυνση από αυτό που ξέρουμε εμείς εδώ πέρα. Και εάν θέλουμε να μην μας καταλάβουν, να μην μας απορροφήσουν, ο μόνος δρόμος είναι να γίνουμε σαν αυτούς και ακόμα καλύτεροι. Έτσι, αντί για θύματα, πρώτα θα σώσουμε εμείς τους εαυτούς μας και άμα χρειαστεί θα γίνουμε θύτες εμείς. Δεν θα γίνουμε εμείς θύματα κανενός. Δηλαδή αυτή η πλευρά είπε να το παραδεχτούμε. Οι λαοί αυτοί είναι πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Στην παιδεία, στην διοίκηση, στην οικονομία, στις ιδεολογίες, στην πολιτική τους ζωή. Από αυτούς τους λαούς θα πάρουμε παραδείγματα, θα αλλάξουμε τον εαυτό μας και έτσι θα γίνουμε ισχυροί σαν αυτούς και ακόμη πιο δυνατοί από αυτούς, γιατί εμείς είμαστε οι Ιάπωνες και αυτοί δεν είναι. Αφού υπερίσχυσε αυτή η πλευρά, η πλευρά των εξυγχρονιστών, θα ακολουθήσουν αλλεπάλληλες κινήσεις. Ένα είναι, θα ανατραπούν οι Τοκουγκάουα, όπως σας είπα, και θα έλθει η περίοδος που λέγεται για τη Ιαπωνέζικη ιστορία η περίοδος Meiji. Δηλαδή δημιουργήθηκαν νέοι πόλοι εξουσίας, διαλύθηκε όλο το σύστημα σογκούν, ξεσογκούν, νταΐμιο, ξενταΐμιο, σαμουράι, ξεσαμουράι, όλα διαλύθηκαν. Αυτή η χώρα πήρε τον εαυτό της και τον άλλαξε τελείως. Δεν είχε ξαναγίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Συντεταγμένα, με άποψη. Στην περίοδο Meiji, στην ουσία, μεγάλο τμήμα της δύναμης, της πολιτικής δύναμης της Ιαπωνίας βρίσκεται στο στρατό. Γιατί δημιουργείται ανάμεσα στα άλλα εθνικός στρατός. Η Ιαπωνία μέχρι τότε είχε σαμουράι, δηλαδή σώματα τα οποία πολεμούσαν με έναν γενναιότατο τρόπο, αλλά τελείως παραδοσιακό τρόπο του μεσαίωνα. Μέσα στις αποφάσεις ήταν ότι θα αλλάξει τα πάντα και ο στρατός θα γίνει εθνικός, θα έχει την οργάνωση του καλύτερου στρατού. Ποιος είναι ο καλύτερος στρατός, έτσι. Και θα είναι έτσι χωρισμένα, λόχοι, μάλιστα. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί, στην περίοδο Meiji αυξάνεται η παρέμβαση του αυτοκράτορα στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή γίνεται λίγο πιο αναμενόμενο το να παίξει ρόλο και ο αυτοκράτορας στα πράγματα, ενώ παλιά ήταν έτσι συμβολικός. Τι κάνουν λοιπόν, αφού επεκράτησαν οι εξυγχρονιστές και δεν ήταν απλό να γίνει, γιατί στην ουσία έγιναν εμφύλιες καταστάσεις μέσα στην Ιαπωνία και πολύ πικρές, διότι η ομάδα η οποία πήρε πάνω της την υπεράσπιση της παραδοσιακής Ιαπωνίας, δηλαδή της πλευράς που τελικά ιτήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν οι σαμουράι. Ό,τι πιο σπουδαίο, ό,τι πιο λατρεμένο έχει η Ιαπωνία, πήρε τα όπλα στην ουσία. Αν έχετε δει τον τελευταίο σαμουράι, με τον Tom Cruise, αν δεν το έχετε δει, δείτε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο φιλμ και το σενάριό του το έχει γράψει, το έχουν επιμεληθεί ιστορικά στο τμήμα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Τόκιο και περιγράφει ακριβώς αυτή την τραγική μετάβαση της Ιαπωνίας που σημαίνει το τέλος των σαμουράι, δηλαδή στην ουσία σφάγισαν οι σαμουράι, οι οποίοι έδωσαν βέβαια τις μάχες τους με τον τρόπο που το δίναν, παλικαρίσια κτλ, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να
να υπερισχύσουν όταν οι άλλοι πια είχαν τακτικό στρατό δυτικού τύπου με μυδράλια κτλ. Κτλ. Τέλειωσε το πανηγύρι. Αυτό έγινε σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή οι Άπωνες είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι και συστηματικοί, αφού έληξε το πράγμα και υπερίσχυσε η πλευρά ότι εμείς θα μιμηθούμε δημιουργικά τους πραγματικά πρωτοπόρους ανθρώπους της γης και θα γίνουμε και καλύτεροι τους, τι κάνουμε λοιπόν? Απάντηση. Θα στείλουμε νέους, ευφυείς και ικανούς, που θα πάνε σαν πρακτορές μας, ας πούμε, όχι κρυφοί, σε κάθε χώρα. Ποια χώρα έχει την καλύτερη παιδεία στον κόσμο? Ιταλία. Ποια χώρα έχει τον καλύτερο στρατό στον κόσμο, το καλύτερο ναυτικό, την καλύτερο πολιτικό σύστημα? Στάλθηκαν λοιπόν στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, άτομα να παρακολουθήσουν αυτά τα σημεία για τα οποία στάλησαν, τη βιομηχανία βέβαια και ιδιαίτερα τις χαλιβουργίες και τη βαριά βιομηχανία που ενδιέφερε την Ιαπωνία, και γύρισαν πίσω σύντομα. Έκαναν τη δουλειά τους, κάθισαν κάτω, είπαν το πώς είδαν να λειτουργούν τα πράγματα και τα επιτελεία αποφάσισαν ότι θα κάνουμε αυτό εμείς. Ένα πράγμα απίθανο. Σε όλες τις χώρες αλλάζει ένα μικρό κομμάτι ενός νόμου, ας πούμε. Αλλάζει και γίνεται καταστροφή. Εκεί πέρα άλλαξε το σύμπαν. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, τίποτα όρθιο. Ούτε στη γη. Άλλαξε τελείως οι δομές στη γη. Πήγαν κάποιοι Σονγκούν, κάποιοι Νταΐμιο να διαμαρτυρηθούν. Τέλειωσε, δεν υπήρχε περίπτωση. Το δε κλίμα ήταν τόσο πατριωτικό που άμα εσύ δεν υποτασσόσουνε σε αυτή την επιλογή που έγινε, στην ουσία ήσουν εχθρός του έθνους και δεν έβγαινε πέρα το πράγμα. Δεν σου πολύ πήγαινε δηλαδή να μην συμμετάσχει σε αυτή την ιστορία. Έτσι, μέσα σε σύντομο διάστημα, δηλαδή γύρω στο 1870, το πράγμα έχει μπει σε κανάλι. Στη δεκαετία του 1870 η Ιαπωνία με πολύ γρήγορους ρυθμούς οργανώνει βιομηχανία, βαριά βιομηχανία, αλλάζει τελείως την οικονομία της και την πολιτική της ζωή. Στη διάρκεια, είναι κλασικές ιστορίες, καταπληκτικές ιαπωνέζικες ιστορίες. Οι Άπωνες είναι τρομερά αφοσιωμένος λαός σε ό,τι κάνουν και ιδιαίτερα στο εθελοντικό σκέλος. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αποφασίστηκε ότι θα γίνουμε καλύτεροι από όλους. Μέσα στις μεγάλες αλλαγές του 1870-80 ήταν ότι δεν θα μείνει ένας Ιάπωνας που να είναι αγράμματος. Τότε η αγραμματοσύνη ήταν σε όλο τον κόσμο, τεράστια σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι Άπωνες είπαν δεν θα μείνει ένας Ιάπωνας αγράμματος. Αφού πήραν αυτή την απόφαση μέσα σε όλες τις άλλες που πήραν, δημιουργήθηκαν ομάδες εθελοντικές, μαθητών, φοιτητών, καθηγητών, οι οποίοι πήγαιναν συστηματικά σε βουνά, σε χωριά κτλ. Να πιάσουν τους αγραμμάτους, να τους μάθουν γράμματα. Και υπάρχουν καταπληκτικές ιστορίες, διότι στην Ιαπωνία υπάρχουν γέροντες 120 χρόνων. Αυτοί τρώνε όλο ψάρια και ζουν πάρα πολύ και έχουν άτομα 120-110 χρονών. Ούκο λίγα. Λοιπόν, κατέφταναν αυτές οι ομάδες των ζηλωτών εκεί πέρα, βρίσκανε τη γιαγιά τον παππού 120 χρονών να τον βάλουν κάτω να μάθει γράμματα. Ρε παιδάκι μου, εγώ αύριο πεθαίνω. Δεν, αύριο θα πεθάνεις, αλλά θα έχεις μάθει γράμματα. Τέλειωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, στην Ιαπωνία έγινε κάτι το καταπληκτικό. Μέσα, πρέπει να σας πω το εξής, μέσα στη σύλληψη των εξυγχρονιστών ήταν θα γίνουμε πιο σύγχρονοι από αυτούς, πιο επιτυχημένοι από αυτούς και δεν θα χάσουμε την ψυχή μας, διότι η πλευρά των παραδοσιακών έλεγε ότι αρκεί να είμαστε Ιάπωνες και θα το καταφέρουμε. Η πλευρά των εξυγχρονιστών είπε δεν θα χάσουμε την ψυχή μας, ούτε τις αξίες μας, ούτε τα έθιμά μας. Και το έχουν τηρήσει. Η Ιαπωνία τηρεί τα έθιμά της με τρόπο καταπληκτικό. Μια κοινωνία που μέχρι σήμερα είναι διαστημική κυριολεκτικά, τα έθιμά της είναι έθιμα, συμμετέχει όλος ο λαός, φοράει άλλα ρούχα, έχει σεβασμό για τις... λες και ξαφνικά είναι διπρόσωπο, σαν ένα
σαν μια κοινωνία με δύο πρόσωπα, αλλά για αυτούς είναι πάρα πολύ φυσικό. Ήταν μέσα στο στίχημα που έβαλαν στο 19ο αιώνα. Το 1870 έχει προχωρήσει το πράγμα, το 1880 ακόμη περισσότερο, η οικονομία της αρχίζει και ανέρχεται, ο στρατός της γίνεται πανίσχυρος, ήδη δημιουργούνται στην Ιαπωνία βιομηχανίες διαφόρων τύπων και βαριές βιομηχανίες, ανάμεσα στις οποίες είναι βιομηχανίες κατασκευής ατσάλινων πλοίων. Οι Ιάπωνες είναι καταπληκτικοί ναυτικοί έτσι και αλλιώς. Τώρα αποκτούν πλοία δυτικού τύπου εξοπλισμένα με τα τελευταία όπλα τα οποία παράγουν οι ίδιοι στην χώρα τους. Μιλάμε για το Ιαπωνέζικο. Υπάρχουν δύο φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας που χρησιμοποιείται όρος Ιαπωνέζικο θαύμα. Δύο φορές. Το ένα είναι το Ιαπωνέζικο θαύμα του 1870-80-90, δηλαδή αυτή η 30ετία που άλλαξε την Ιαπωνία, και το δεύτερο χρησιμοποιείται για την καταπληκτική άνοδο της Ιαπωνίας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που 10 χρόνια μετά την απόλυτη συντριβή της έγινε η δεύτερη πιο μεγάλη οικονομία στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Unpackable. Unpackable.